καλά, καιρό, όλα καλά. Πολύ ωραία. Ξεκινήσουμε. Ονομάζομαι Άλκης Τριανταφυλλόπουλος, είμαι και εγώ μηχανολόγος. Πιο πολύ κάπου θα με έχετε καταστήσει στο παρελθόν. Θα ασχοληθώ λίγο με το κομμάτι του τι δίνει η ASHRAE στο κομμάτι των φίλτρων. Άρα, έχω βάλει αυτό για να μην ενοχλώ τους γύρω μου. Και να δούμε όχι εις βάθος και το πρότυπο της ASHRAE το 52.2, γιατί κοντινά είναι αυτά τα οποία δείχνει με το ISO, προφανώς. Πρόκειται δηλαδή για ένα πρότυπο το οποίο φτιάχτηκε για το πώς θα πρέπει να γίνονται τα τεστ και οι μετρήσεις από κατασκευαστές για να έχουν μια ομοιόμορφη βαθμονόμηση στη φίλτρανσή του. Αλλά θα δούμε και λίγο 5-10 πραγματάκια μετά, παραπέρα από το κομμάτι αμυγός της ASHRAE και των φίλτρων, λίγο βασικές λειτουργίες στη χρήση τους, γιατί μου είχαν κάποιες ερωτήσεις και στο email την προηγούμενη. Και λίγο και κάποια πραγματάκια που μπορεί ο κόσμος να μην τα έχει δει και να μην έχει εικόνα ότι υπάρχουν. Εδώ είναι ένα πρώτο slide, το πώς είναι η τελευταία έκδοση του πρώτου 52.2, το οποίο έχει για τη μέθοδο που κάνουν τα τεστ για τα φίλτρα τους. Να πούμε ότι αυτό δεν είναι ένα νέο πρότυπο. Έχει ξεκινήσει από πολύ πίσω, πολύ πιο πριν από το ISO και το EN. Προφανώς και σε αυτό είναι πολλά χρόνια πίσω η ASHRAE. Έχει ξεκινήσει το πρώτο 52.1, το οποίο προϋπήρχε και το οποίο έκανε ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης με dashboard efficiency testing κλπ. Και από το 9 και μετά αποφάσισαν ότι το πρώτο 52.1 που πήρε δεν καλύπτει πλέον όλους αυτούς τους νέους κανονισμούς και τις νέες απαιτήσεις που χρειάζονται. Οπότε ένα μεγάλο μέρος το καταργήσανε και ένα άλλο μέρος το ενσωματώσανε στο 52.2, που είναι το επόμενο που βγάλανε. Δεν πήγανε κανείς αναβαθμισμένη έκδοση στο 52.1, αλλά πήγανε σε νέο πρότυπο. Και σταμάτησαν ισχύ το 52.1 και πήγαμε στο 52.2. Η λογική και ο στόχος ο οποίος υπήρξε πίσω από το νέο πρότυπο ήταν να κάνουν ένα στάνταρ τρόπο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο και τη μέθοδο με την οποία μετράνε τα τεστ στα φίλτρα τους. Και άρα να μπορεί ο χρήστης, ο τελικός, ο καταναλωτής ή ο end user, τέλος πάντων, να πάρει το καλύτερο cleaning device, δεν το λένε πάντα φίλτρο, είναι ως cleaning device, είναι και με κατηγορήσεις, το καλύτερο φίλτρο, τέλος πάντων, και να μπορέσει να προστατεύσει με αυτό πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους, τα οσόκυπας μέσα, αλλά και πιθανόν τον τρόπο που έχει. Τα δύο κομμάτια του φίλτρου του πρωτύπου έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με την δυνατότητα του φίλτρου να αφαιρεί σωματίδια και το δεύτερο βέβαια με το πόση πίεση, πτώση πίεσης δημιουργεί στον αέρα. Και σε αυτό βέβαια έχουμε μέσα και συγκεκριμένες παροχές οι οποίες ορίζονται για το φίλτρο. Τα τεστ, να μην πω τόσο μεγάλο βάθος αυτό που γίνεται, άλλωστε αν θέλει κάποιος μπορεί να το διαβάσει το πρότυπο. Να δώσουμε απλά ότι προφανώς εμπλουτίζουν τον αέρα με συγκεκριμένους τρόπους, με συγκεκριμένες πρακτικές, με particle counter measures και δίνουν μέσα σπίτρο σωματίδια στο αέρα και με βάση αυτά μετά αρχίζουν και κάνουν διάφορα τεστ που ορίζονται μέσα στον πρότυπο. Και έρχονται από αυτά μετά και βγάζουν κάποιες συγκεκριμένες καμπύλες με το φόρτωμα που έχουν πάνω τα φίλτρα και δίνουν δύο συγκεκριμένες τρεις χαρακτηρισμούς. Το ένα είναι το particle size removal efficiency, το PSE, το οποίο με βάση αυτό φτιάχνει τις πρώτες καμπύλες. Και η βάση από αυτό είναι, οι καμπύλες είναι το minimum performance που έχουν για αυτές τις κατηγορίες, δηλαδή τα particle sizes. Όπου από αυτές βγαίνει το MERV, αυτό είναι γνωστό στην πραγματικότητα, δηλαδή το minimum efficiency reporting value, έτσι ορίζει δηλαδή η ASHRAE το κομμάτι φίλτρανσης, έχει ένα νούμερο που ξεκινάει από το 1 στο 16 και έχει να κάνει καθαρά με το κομμάτι του πόσο πυκνό είναι το φίλτρο και πόσο μεγάλη είναι η συγκράτησή του. Και όλα αυτά τα κάνανε φυσικά για να μπορεί ο καθένας να καταλάβει ένα φίλτρο πόσο υψηλή είναι η συγκράτησή του σε σχέση με το μέγεθος των σωματιδίων. Και βέβαια, εντάξει, δεν θα μπω στο διαδίκτυο του σκοπ, αλλά γιατί το σκοπ ήταν πιο πολύ για τους κατασκευαστές και αυτούς που θα κάνανε τις μετρήσεις, να είναι όλοι και να μπορούν να συγκρίνουν κοινά πράγματα και να μην μετράμε κουκιά με ρεβίθια, αλλά να είναι κουκιά με κουκιά.
κατακλείδη. Εδώ εξηγεί λίγο τις υποκατηγορίες που έχουν μέσα στο πρώτο πόντι και εδώ τις όλες αυτές που έχουν περιβεί λίγο το χρόνο. Και τα, μία με τη ειδική κατηγορία που δεν την συμπεριλαμβάνουμε, αλλά υπήρχαν ερωτήσεις και μας έρθαν ερωτήσεις και στα email, ήταν για τα ΕΠΑ, τα ΧΕΠΑ και τα ΟΥΛΠΑ τα φίλτρα, όπου προφανώς τώρα και λόγω κορονοϊού υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση ενδιαφέρον για το κομμάτι αυτό, την ειδική κατηγορία. Βλέπουμε ξαφνικά σε ζητήσεις, ακόμα και σε απλά έργα κλιματισμού, αερισμού, που θα πηγαίναμε με κλασικά φίλτρα προηγούμενης κατηγορίας, αν το λέγαμε και το EN779, θα πηγαίναμε σε F7 στην καλύτερη, και αν κιόλας, αν ήταν μέσω ERP, γιατί έχουμε δει ότι καλά τα λέμε, αλλά τελικά πολλές φορές αυτά δεν γίνονται, δεν εφαρμόζονται. Και εκεί έρχονται και οι ευρωπαϊκοί νόμοι, όπως μπορεί να είναι το ERP, και πάλι καλά που αναγκάζει πλέον όλους τους κατασκευαστές να έχουν τουλάχιστον την ελάχιστη φίλτρανση. Θα δώσω τα παραδείγματα. Εδώ λοιπόν τώρα, με τον φόβο του κορονοϊού, ξαφνικά βλέπουμε μια τρελή ζήτηση να βάλουμε παντού HEPA, semi-HEPA. Ο καθένας έχει μια δικό του τρόπο του πώς τα ονοματίζει και τι δίνει. Εδώ είναι ένα πρώτο λοιπόν που είναι κακή οι κατηγορίες που υπήρχαν από το προηγούμενο πρότυπο για να και τις καταλάβαινε ο κόσμος, γι' αυτό και το κράτησαμε αυτό, παρά να πάω στα MERV, τα οποία σταματάνε στο 16 και έδινε από το 85% ήταν μια μέση μέγιστη απόδοση και έφτανε μέχρι το 99,999 στην κατηγορία ULPA 17. Ενώ εδώ βλέπουμε το πώς τα ορίζει η ASHRAE από MERV, ξεκινάει στην αριστερή στήλη, είναι ο πίνακας εφαρμόμενος αυτούς από το πρότυπο μέσα, και δίνει τις κατηγορίες 1 έως 16 και το range από 0,30 έως 1, από 1 έως 3, από 3 έως 10 και το ποσοστό συγκράτηση που έχει μέσα σε όλα αυτά. Βλέπετε λοιπόν ότι στην υψηλότερη φτάνει στο 16 που είναι στο 95 και στις 53 κλπ. Εδώ είναι το κομμάτι για το application guide στο τι γίνεται ανά περίπτωση το έχει πάρει ανάποδα από το 16 έως 1 έως 16 και άρα ποιες κατηγορίες ή υποκατηγορίες μπορούν να φτάσουν μέσα σε αυτές τις βαθμίδες που δίνει. Υπάρχει λόγος που θα πάω όλα πιο γρήγορα, γιατί θα θέλω να κάτσω λίγο παραπάνω σε κάποιες άλλες κατηγορίες και εδώ θα το βρείτε. Πάμε να δούμε δύο πράγματα, τρία διαφορετικά λοιπόν αυτά. Πρώτα απ' όλα, είπαμε ότι πέρα από τη φίλτρανση, που πολύ σωστά την εξήγησε και ο Θανάσης πολύ αναλυτικά, γι' αυτό το λέμε και μεταξύ μας προφέσορα, γιατί είναι ένας προφέσορας, πάμε να δούμε και το δεύτερο κομμάτι, το πτώση πίεσης. Και εδώ, επειδή αυτό ο αρκετός κόσμος δεν το γνωρίζει, δεν μπορεί πιο πολύ μάλλον δυστυχώς, η πτώση πίεσης έχει και μία αντίστοιχη ενεργειακή κλάση. Εδώ και κάποια χρόνια υπάρχει πρότυπο που δίνει ενεργειακή κλάση σε ένα φίλτρο. Δηλαδή, πολύ ωραία, πήρε ένα φίλτρο, αν λέγαμε για το προηγούμενο το είναι 7-9, κατηγορία F8 ή σε καινούρια θα λέγαμε σε APM κάτι. Και έχω ένα δεύτερο κατασκευαστή παραδίπλα που μου δίνει ακριβώς το ίδιο φίλτρο. Και μου το δίνει σε μια χαμηλότερη τιμή. Πώς θα μπορέσει ο μέσος χρήστης, ακόμα και ο ψαγμένος χρήστης, ο μηχανολόγος κλιματισμού ή ο μηχανικός που ασχολείται με το κομμάτι αυτό, να το κατηγοριοποιήσει και να καταλάβει γιατί ο χι προμηθευτής, επειδή τότε έχω σβήσει το προμηθευτή, βέβαια το προσωπικό που πάρει από προμηθευτή, απλά έχω σβήσει τα λόγω για προφανείς λόγους, για να διαφήμιση, να δει τι διαφορά έχει. Και ένα απλό παράδειγμα στα φίλτρα, το οποίο το συναντάμε καθημερινά, είναι ότι όταν έχω από ένα απλό σακόφιλτρο μέχρι ένα φίλτρο τελάρου κλπ. Κλάσεις προηγούμενες 7, 8, 9 από ένα άλλο διπλανό, είναι οι δίπλες ή η συνολική επιφάνεια, αν θέλουμε, της φίλτρας, γιατί το ένα φίλτρο μπορεί να έχει 10 δίπλες, 10 τσακίσεις και το άλλο να έχει 20-50%. Αυτό σημαίνει ότι σε μεγαλύτερη τελικά συνολική cross-section αλέρια επιφάνεια φίλτρου θα περάσει ο αέρας, άρα θα έχει πολύ χαμηλότερη πτώση πίεσης, θα καταναλώσει πολύ λιγότερο ρεύμα ο ανεμιστήρας και μάλιστα θυμίζω ότι είναι εκθετικά στον κύβο τα ρευστά όταν μεβαίνει η πίεση του. Πολύ σημαντικό αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα λερωθεί και πολύ δυσκολότερα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εφόσον έχω πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια, έχω πολύ και πολύ μεγαλύτερα περιθώρια συγκράτησης βρωμιάς. Αν η επιφάνειά μου είναι χ, είναι άλλο. Αν είναι 3 χ, είναι άλλο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το ψωπητικό αριστερά είναι το γύρο που ορίζει την κλάση που δίνει από το 4-11 και δεξιά είναι αυτό το ψωπητικό που δίνει σε ένα φίλτρο και την παροχή και το efficiency που έχει σε μικρομήτρες κλπ. Και το minimum και την κατανάλωση ρεύματος ανά έτος με ό,τι ορίζει το πρότυπο αυτή η Eurovent
Και μη, βέβαια ένα energy rating για να μπορέσει ο καθένας πέρα από τίποτα άλλο, από τα ψηλά γράμματα που μπορεί πάντα να μην τα καταλαβαίνει. Εννοείται θα έχει πάνω την κλάση του, διαστάσεις κλπ. Πέρα από αυτό λοιπόν έχει πάνω και το energy rating, να θα είναι β, γ, δ, α, 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 σ κλπ. Άρα αυτό πολύ σπάνια έχω δει να το ζητάνε. Να ξέρετε λοιπόν ότι επειδή πάμε και κοιτάμε αρκετά πραγματικά πλέον στο κομμάτι της ενεργειακής απόδοσης, ένα φίλτρο το οποίο ξεκινάει από τα 70-80% πασκάλ σαν πτώση πίεσης και θα φτάσει στα 200-250-300, κακές. Η ενέργεια η οποία θα πανάται από τον ανεμιστήρα σε αυτό είναι πολύ μεγάλη. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι. Ένα δεύτερο κομμάτι που δεν αναφέρθηκε και θα ήθελα λίγο σε αυτό να μείνω, είναι ότι πολύ ωραία είπαμε ότι έχουμε την ανάγκη φίλτρανσης, γιατί θα πρέπει να κάνουμε μια μελέτη ενδεχομένου αερισμού κάπου, ό,τι και είναι αυτή, και θα πρέπει σε αυτό να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι πώς ξεκινάει αυτή η μελέτη. Δηλαδή, είδαμε το αναπεριοχές, αναμετρήσεις. Θα πρέπει και το πρώτο, εδώ υπάρχει άλλο πρώτο που ορίζει το κομμάτι του αερισμού, το 62-1, το 62-2, και σου λέει ότι για να ορίσεις τη φίλτρανσή σου, για να πας λοιπόν να ορίσεις το τι συγκράτηση θέλει στα φίλτρα, εκεί κατά νου θυμίζω ότι δεν υπάρχει το ERP, θα εξηγήσω ποια διαφορά. Θα πρέπει να κάνεις και μετρήσεις πέρα από το να πάρεις κάποιους γενικούς δείκτες που μπορεί να έχουν οι διάφοροι οργανισμοί για την περιοχή σου. Άρα σου λέει ότι πέρα δηλαδή από το local, το τοπικό σε επίπεδο δήμου, σταθμού που μπορεί να μετράει, καλό θα είναι με απλές συσκευές του εμπορίου, όχι πολύ ακριβές, αν θες να κάνεις λίγο παραπάνω δουλειά σωστή, σαν μηχανικός μελετητής ή σαν οτιδήποτε, καταστάτησε ό,τι και είναι αυτό, είναι να πάρεις μετρητές και μια τυχαία μέρα, 2-3, να κάτσεις να κάνεις 2-3-5 μετρήσεις στον αέρα, να δεις αν στο συγκεκριμένο σημείο που εσύ θα είσαι και θα βάλεις την μονάδα αερισμού που τραβάει τον οπό της, τι πραγματικά έχεις σαν μετρήσεις. Άρα πέρα από τον σταθμό, τι έχω σε αυτό το συγκεκριμένο στενό που είναι το κτίριό μου ή σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο που εγώ ετοιμάζομαι να βάλω μια μονάδα νοπού για να αποφασίσω μετά πόσο υψηλή φίλτρα θα χρειαστώ. Και λέω πόσο υψηλή γιατί, ξαναλέω, και εδώ είναι προς όφελος της Ευρώπης, ότι υπάρχει το ERP που σου ορίζει μια ελάχιστη φίλτρα σε δύο στάδια, στο παρελθόν ήταν αυτό M5 και F7, στην ομάδα αερισμού έλεγε δηλαδή ότι δεν μπορώ να μην έχω τον αέρα μου να περάσει από δύο στα διαφίλτρα συσχοντρικά, ένα M5 και ένα F7, που σημαίνει ότι μια κλιματιστική χοντρικά για να μπορέσει να πάρει την ελάχιστη έγκριση και να πουληθεί στην αγορά, πρέπει να έχει ένα M5 είτε στη λήψη νοπού και ένα M5 στην επιστροφή, που σημαίνει ότι ακόμα και ο αέρας ανακυκλοφορίας πρέπει να περάσει από δύο στα διαφίλτρα. Άρα να περάσει ο νοπός και η ανακυκλοφορία από ένα M5 και η επιστροφή και η προσαγωγή να έχει ένα φίλτρο τύπου F7, αυτό είναι το παλαιότερο πρότυπο. Για να πούμε ότι αυτή είναι όχι η σωστή, η ελάχιστη απόδειξη, για να μπορούμε να έχουμε έναν τρόπο να συγκρινόμαστε. Αν η ελάχιστη είναι και η σωστή, αυτό οφείλουμε να το δούμε από μετρήσεις ή από σταθμούς που μας έχουν δώσει τα νούμερα τα σχετικά, και ανάλογα με το τι, σε ποιο σημείο βρίσκεται το έργο μας. Πριν προχωρήσω σε αυτό, θέλω να ακούσω δύο πραγματικά, τρία, τα οποία τέθηκαν ως ερωτήσεις σε μένα. Για το κομμάτι ότι πολύ ωραία. Βλέπουμε δύο πολύ ωραία πρότυπα, τρία, ένα αμερικάνικο, ένα ευρωπαϊκό. Να πω ότι ήδη το κομμάτι της ASHRAE για το κομμάτι της φίλτρανσης δουλεύει με το Eurovent για να συζητάνε σοβαρά να κάνουμε την ίδια κωδικοποίηση και η ASHRAE για να έχει ο κόσμος μια κοινή αναφορά και να μην μπερδεύονται με τα MER 15, 12, 13, 15, 16 και τα TPM κλπ. Άρα, ήδη υπάρχει σε ζήμωση το γεγονός ότι θα να αλλάξει το πρότυπο της ASHRAE σαν κωδικοποίηση και να γίνει και αυτό όπως το ευρωπαϊκό, για να υπάρχει μια κοινή λογική. Υπάρχει αρκετή συνεργασία σε αυτό, το δούμε και στο πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι πολύ ωραία, έχουμε μια κλασική ή μια μέση μελέτη κλιματισμού αερισμού. Χρειάζεται σε επίπεδα, και αυτό ήταν η πρώτη ερώτηση που μου είχε έρθει, σε επίπεδα μελέτης να πάω να βάλω HEPA σε όλες τις μονάδες για περίπτωση κορονοϊού, και αν ναι, πού θα βάζα. Έχουν γίνει και αρκετά webinars στο τελευταίο καιρό με το κομμάτι αυτό. Να πω ότι, και αυτό είναι προσωπική άποψη, δεν έρχεται πίσω από την ΑΣΡΑ, είναι η άποψη του Άλκη που μπορεί να έχει και μεγάλα περιθώρια ασφαλώς, ότι προφανώς εδώ μιλάμε μια πολύ εξαιρετική περίπτωση του κορονοϊού. Δεν είναι κάτι μόνο. Θεωρώ ότι θα είναι καθαρά παροδικό, ή αν δεν θα είναι παροδικό, θα βρεθεί τέλος με το θα πολεμήσουμε. Άρα δεν μπορούμε να πάμε να πούμε ότι τα πρότυπα αυτά ορίζουν την περίπτωση του κορονοϊού. Κανένα πρότυπο δεν την ορίζει.
Εδώ λοιπόν το τι φίλτρα θα πρέπει να έχουμε σε περιόδους κορονοϊού δεν μπορεί κανείς με σιγουριά να το πει. Όπως επίσης δεν μπορεί να πει και το χρειάζομαι οπωσδήποτε φίλτρα πριν τον εναλλάκτη, μετά τον εναλλάκτη. Χρειάζεται να καταργήσω εναλλάκτες που κάνουν ανακυκλοφορία ή που είναι ρόταροι ή που έχουν bypass ή οτιδήποτε. Αυτό ακόμα δεν έχει βρεθεί, δεν έχει μετρηθεί και δεν το έχουμε σαν εικόνα στο τι χρειάζεται. Τα πρώτα νούμερα όμως τα οποία οποιοδήποτε μπορεί να δει από το ISO μέσα από το ISO και από το 52.2 είναι ότι αν το ελάχιστο ήταν στην προ... και θα το πω σε νούμερα στο F7 γιατί αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος. Άλλωστε, ακόμα και τώρα οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν πλέον το ISO. Μέσα σε παρενθέσεις συνήθως γράφουν και ότι αυτό με την παλιά κατηγοριοποίηση ήταν F7, F8, F9, M5 κλπ. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Άρα λοιπόν, αν λέγαμε κάποιος ότι θέλει να κάνει μια πολύ καλή και υψηλή φίλτραση, ένα φίλτρο κλάσεως προηγούμενης F9, το οποίο από ό,τι είδαμε στα slide και του Θανάση, είναι στο 95%, θα κάνει μια εξαιρετικά καλή φίλτραση. Είναι πολύ μικρό το bypass factor, έχει 1002 καλά πράγματα πάνω. Και δεν θα έχουμε όλα αυτά τα τρομερά, σχεδόν προβλήματα, θα τα έλεγα, που έχουν τα απόλυτα φίλτρα, τα HEPA, τα ULPA, πολύ μεγάλη πτώση πίεσης, πολύ ακριβότερο σαν ανταλλακτικό και το 99% των περιπτώσεων με μια καλή φίλτρανση στα 2, 8, 9, το 9 θα έλεγα μάλιστα το τριπλό προτιμητέο, είναι κάτι το οποίο σαν μηχανικός που ασχολούμαι αρκετά χρόνια με τον αρισμό, θα το πρότεινα την πρώτη λύση. Δηλαδή, μην πάμε να πάμε να δυσολογήσουμε ξαφνικά λόγω κορονοϊού με HEPA, με ULPA, με, γιατί αυτό είναι κάτι, μια ειδική περίπτωση που θα βρεθεί μια λύση. Άρα η πρώτη μου αντίδραση ήταν αυτή. Μέχρι εδώ. Αν να δούμε λίγο τι ερωτήσεις έχουμε, αν είπαμε ερωτήσεις και να απαντήσει ο Θανάσης εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση και για την διάρκεια του χρόνου επίσης που την κρατήσαμε πάρα πολύ χαμηλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Καταρχήν, Θανάση, δεν ξέρω και εσύ αν μας ακούς, να δω να περάσω λίγο σε κάποιες ερωτήσεις και οποιοδήποτε από τους δυο σας να μπορεί να απαντήσει. Θα ακούω και με βλέπετε. Πολύ ωραία. Υπάρχει μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Η αποδοτικότητα, λέει, των φίλτρων ανακλάσμα ρήπων υπολογίζεται, λέει, με διαλύματα αναφοράς. Ποια είναι όμως η διακύμανση, λέει, της αποδοτικότητας σε πραγματικές συνθήκες, λέει, χρήσης. Απαντώ εγώ. Ναι, βέβαια, σαν ναι. Δεν ξέρω κανένας, εκτός για τη μετρήσεις. Είπαμε πριν ότι υπάρχει ένα ή πολλά βοηθήματα, όπως είναι το ISO, το 1690, για να κατηγοριοποιήσει τα φίλτρα. Η κατηγοριοποίηση γίνεται με συγκεκριμένα μεγέθη ρήπων και συγκεκριμένη κατανομή ρήπων. Μία κατανομή για τα PM1 και 2,5 και μία για τα PM10. Αν αυτά τα φίλτρα εφαρμοστούν τώρα σε πραγματικές συνθήκες. Καταρχάς, η κατανομή θα είναι εντελώς διαφορετική και κατά δεύτερο λόγο, οι ρήποι δεν θα είναι μόνο από τα 0,3 έως τα 10 μικρά, θα είναι και μέχρι τα 100 μικρά και τα 1000 μικρά και τα 2000 μικρά. Ποια θα είναι η αποδοτικότητα του φίλτρου σε αυτή την κατανομή, δεν το γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι σε συγκεκριμένες κατανομές έχουμε αυτές τις αποδοτικότητες. Και αυτό είναι και, αν θέλετε, το σημείο σύγκρισης των φίλτρων μεταξύ τους. Είπαμε όμως πριν ότι ένας τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δεις αν το φίλτρο σου κάνει για τη δουλειά που είσαι είναι να πάρεις μετρήσεις για τα PM2,5, τα PM10 ή τα PM1 και να δεις αυτό το φίλτρο σε αυτές τις συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν και έγινε αναγωγή τους για να γίνει PM2,5, PM1 ή PM10, πώς συμπεριφέρεται. Αυτό είναι που δείξαμε πριν. Ο αέρας έξω και ο αέρας που πρέπει να προσάγουμε, ανάλογα με την εφαρμογή που έχουμε. Ωραία. Υπάρχει μια άλλη επίσης, όχι ακριβώς ερώτηση, περισσότερο παρατήρηση και μάλλον θα την έλεγα και εγώ λίγο και σαν αφορμή για να αναπτύξουμε λίγο, να συζητήσουμε λίγο περισσότερο ένα θέμα. Υπάρχει μια διαφωνία λοιπόν με τον κύριο Τριανταφυλόπουλο ότι υπάρχει λοιπόν ερώτηση που λέει ότι θεωρεί ότι οι πανδημίες ίσως θα πρέπει να είναι, λέει, σημαντικός παράγοντας σχεδιασμού. Οπότε θα ήθελα παρακαλώ στον Άλκη να υπάρξει μια. Ο λόγος που το είπα όλο αυτό είναι ακριβώς αυτός. Ότι θέλω και λίγο την άποψη του κοινού. Προφανώς με αυτές τις πανδημίες που πούμε,
Αλλά το να πάμε να σχεδιάσουμε σε ακραίες συνθήκες ακραία πράγματα, μπορεί να μην μιλήσει. Και αυτό λέω ότι εδώ, αυτό πρώτα μπορώ να πω, είναι η ψυχραιμία. Διάβασα σε άλλη μελέτη προσφάτως ότι να γυρίσουν όλες οι κλιματικές σε ένα γραμμόδιο. Ένα απλό παράδειγμα, το οποίο δείχνει όμως, και να πάμε και σε χέρπα που ανοίξουν στις ομάδες. Και λέω πολύ ωραία, το κάναμε αυτό. Άρα ο αριθμός είναι εξαιρετικός, τέλειος, καλύτερος από ποτέ. Δεν θα έχουμε τοπικές ομάδες κλιματικών μέσα. Δεν θα έχουμε παγκόσμιο νερού, φρέο, κασέτες, σορβί, ρούστο, οτιδήποτε, τα οποία έχουμε και κάνουμε πληροφορίες κλπ. Θα έχουμε. Εκτός και να το γυρίσουμε και όλους τα λέει. Αυτό μάλλον γίνεται γιατί δεν έχουμε το μέσο παγκόσμιο, δεν είναι αυτό. Άρα, και αυτό μια ανακυκλοφορία είναι, η οποία θα, αν είχε ιός μέσα στον χώρο, θα τον αναπαραίγει, θα τον κινούσε, θα τον μετέδιδε κλπ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ακόμα συγκεκριμένη άποψη, εμπεριστατωμένη, όχι άποψη μάλλον, έρευνα. Απόψεις υπάρχουν πάρα πολλές, ο καθένας έχει από μία προφανώς. Έρευνες όμως που να λένε do's and don'ts δεν υπάρχουν ακόμα και το κομμάτι, το επίσημο task force που έχουν βγάλει στην Αμερική, στο οποίο είναι corresponding member μας και το παρακολουθώ, λέει ότι suggestions είναι, δηλαδή τι προτείνει. Και το ίδιο που έκανε και η Ρίβα που έβγαλε προσφάτως, το οποίο είναι μια μεταφορά της ΑΣΕΑΝ, είναι τι προτείνει. Προτείνει να μην δουλεύουν οι ροτερεναλλάκτες, προτείνει να κλείσουμε να βάλουμε τα bypass στους προστάτες. Προτάσει. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμα. Ναι, προφανώς θα είναι μια καλή περίπτωση, ειδικά τώρα στην πανδημία, να το δούμε αυτό. Αλλά μέχρι να βγει κάτι επίσημο, δεν ξέρω αν είναι σκόπο ότι να μην μελετάμε. Γιατί μπορεί να πάει και καιρό να βγει κάτι επίσημο. Να μελετάμε με ακραία πράγματα τα οποία και ο πελάτης μπορεί να χρειάζεται να πληρώσει, ή να πάμε λίγο πιο συνετά και λίγο πιο ορθά. Γι' αυτό είπα ότι ένα καλό rule of thumb θα ήταν αυτό. Εδώ το πιο απλό, δηλαδή μην πάμε στο κομμάτι της φίλτρασης, είναι ακόμα πάρα πολλές περιπτώσεις, σε πάρα πολλά έργα, όπου ο αερισμός, γιατί τελικά την πιο πολύ την κάνει ο αερισμός, και όχι η φίλτρα στο αερισμό, δηλαδή το dilution του ουδοπού που θα διαλύσει τα σωματίδια της οσμές, τα μονοξίδια, τα διοξίδια και όλα αυτά, είναι ελλειπέστατος και ανύπαρκτος. Και δεν έχουμε καν αυτόν. Άρα, ας πάμε σε βασικές αρχές, ότι να έχουμε παντού έναν σωστό αερισμό, να έχουμε τον οπό που χρειάζονται όλες αυτές τις καταστάσεις που δεν υπάρχει εδώ πουθενά, ή που είναι πάμε στα ελάχιστα και κάτω από τα ελάχιστα και τα υποελάχιστα. Δηλαδή, και ακόμα και όταν σχεδιάζουμε, υπάρχει ένα μήνυμα που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ, που ορίζει το ERP, που ορίζει η ΑΣΑ κλπ. Δεν σημαίνει πρέπει να σχεδιάσει το ελάχιστο. Προφανώς όχι. Το ελάχιστο απαιτητό είναι αυτό. Μπορώ να πω λίγο παραπάνω. Θα βάλω στο κομμάτι του αερισμού πρώτα. Αυτό θα κάνει μια καλή, πολύ καλύτερη δουλειά και πολύ μικρότερη πιθανότητα διάδοση των δύο φορών αυτού του ιού, όλων των ιών. Και ας δούμε σε δεύτερη φάση τις ακραίες μεθόδους. Άποψή μου πάντα αυτή, δεν σημαίνει σωστή. Δεν ξέρω αν θα ανάστηκε να πει κάτι άλλο. Εγώ να πω ότι ενδιαφέρουσα η ερώτηση, η παρατήρηση, τέλος πάντων, του ακροατή. Σήμερα αυτό που κάναμε ήταν να παρουσιάσουμε το στάνταρ για την κατηγοριοποίηση των φίλτρων, του ISO και της ASHRAE, του 52. Δεν ήταν πουδενή οδηγίες για το τι κάνουμε σε περιπτώσεις πανδημίας. Άρα, λοιπόν, η ερώτηση κατ' εμέ δεν είναι σχετική με τη σημερινή παρουσίαση, καταρχάς. Δεύτερον, είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε μελετητή να αποφασίσει ποιες θα είναι οι οδηγίες που θα ακολουθήσει, ποια θα είναι τα αποτελέσματα που θέλει να μελετήσει και να πετύχει στη μελέτη που κάνει. Λέω, λοιπόν, ότι αν ο συγκεκριμένος ακροατής θέλει να κάνει μια μελέτη έτσι ώστε να προστατεύσει το κτίριό του σε περίπτωση πανδημίας, βεβαίως και να την κάνει. Και υπάρχουν τα μέσα με τα οποία μπορεί να το πετύχει. Υπάρχουν φιλτράσεις με τα φίλτρα τα HEPA και τα ULVA, υπάρχουν οι λάμπες UV, υπάρχουν οι εναλλάκτες, οι runaround coils, υπάρχουν μια σειρά από πράγματα που συνήθως χρησιμοποιούμε σε στήρους χώρους, τα οποία μπορεί κάλλιστα να τα εφαρμόσει σε ένα κτίριο γραφείο. Δεν θα το πω εγώ, ούτε μπορώ να το πω εγώ, κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Το σημερινό μας θέμα ήταν να δείξουμε
ποιες είναι οι δύο μέθοδοι, τα δύο standards που χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των φίλτρων. Εδώ θα σταματήσω. Να πω κάτι, το πολύ εύκολο. Εάν ο κόσμος θεωρεί και θέλει να γίνει και ένα webinar μαζί με εσένα, με εσένα, όπου να δείξουμε λίγο το τι κάνουμε στους χώρους, θα μπορούσε να γίνει και αυτό, να δείξουμε δηλαδή πλέον. Και καλό θα ήταν αν το δείξουμε αυτό, δηλαδή πώς διαστησιολογούμε, πώς τρέχουμε μηχανήματα, τι γίνεται με τα HEPA, με UV, με μηχανήματα σε LPS και περιπτώσεις σε LPS κλπ. Και βέβαια εκεί να δείξουμε και λίγο και την τάξη μεγέθους, στο πόσο παραπάνω επί 100, όχι σαν αποτελεσματικό όπως είχαμε κάνει στο παρελθόν, θα είναι ακριβότεροι στην εφαρμογή του ή στο design του ένα τέτοιο χώρο, μια τέτοια σχεδίαση, ένα τέτοιο μηχάνημα ή μια σειρά μηχανημάτων. Αλλά, άρα και αυτό το αφήνουμε στη διοικητική διεύθυνση κοινού. Εάν κάτι τέτοιο το θεωρούμε σκόπιμο, να γίνει ένα τέτοιο webinar, workshop, ή seminar, δεν το ονομάζαμε, ή technical conference, όπου θα δείχναμε κάτι τέτοιο, με χαρά να γίνει και αυτό. Υπάρχουν δύο επίσημα πρότυπα της ASHRAE για αυτό και τρία design guides που εξηγούν τι γίνεται με clean rooms, με surgeries, με. Οπότε γι' αυτό διάθεση υπάρχει, υλικό πάρα πολύ υπάρχει. Μπορούμε φυσικά να το κάνουμε. Ωραία. Να περάσω σε μία επόμενη ερώτηση. Πώς δικαιολογείται, λέει, το φίλτρο να δουλεύει καλά για πολύ χαμηλών διαστάσεων σωματίδια, 0,01 μικρόμετρα, σε σχέση με την περιοχή των 0,1 έως 1 μικρόμετρα. Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση. Προσπάθησα να δώσω μια μικρή απάντηση κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Έχει να κάνει με το μηχανισμό που χρησιμοποιείται για τη φίλτραση των σωματιδίων ανάλογα με την ισοδύναμη διάμετρό τους. Είπαμε πριν ότι η διάχυση είναι αυτή που λειτουργεί στις μικρές διαμέτρους. Και η διάχυση δεν έχει να κάνει με το πόσο μεγάλο είναι, πόσο μεγάλη ή πόσο πυκνή είναι η ίνα του φίλτρου. Έχει να κάνει με το πόσο γρήγορες και απότομες είναι οι κινήσεις που κάνει το μικροσωματίδιο πριν φτάσει κοντά στο φίλτρο. Άρα λοιπόν και η διάχυση λειτουργεί περισσότερο όσο μικρότερα είναι τα μικροσωματίδια. Αυξάνεται λοιπόν η συνδρομή του μηχανισμού της διάχυσης όσο μικραίνει το μέγεθος του σωματιδίου. Γι' αυτό και βλέπετε να αυξάνεται η αποδοτικότητα του φίλτρου για αυτού του είδους τα μικρά σωματίδια. Νομίζω ότι δεν έχουμε συμπληρώσει κάτι. Ναι. Ωραία. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, παρόλα αυτά θα μου επιτρέψετε και εμένα, παρόλο που ο ρόλος μου είναι μόνο συντονιστής, παρόλα αυτά θα ήθελα λίγο, επειδή νομίζω ότι αυτή έχει μια πολύ ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα η οποία ξεκίνησα αμέσως προηγουμένως και με τα θέματα του πώς γίνεται με το COVID και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία όλο αυτό να αναδείξει και πιθανότητα θα πρέπει και σαν παράρτημα να την αναδείξουμε και να τη δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα αυτήν την ακριβώς την κουβέντα. Θα ήθελα λοιπόν να εκμεταλλευτώ λίγο την εξουσία μου ότι έχω το μικρόφωνο και να πω και εγώ λίγο μια μικρή άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό που θα ήθελα να βασίσω πάνω σε αυτό που ακριβώς που είπε ο Θανάσης, ότι όλα είναι λίγο στη διακριτική ευχέρεια του μελετητή. Και θα έλεγα κιόλας λίγο ότι και ο μελετητής ή γενικά ο μηχανικός είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένος, θα έλεγα, να κατευθύνει αντίστοιχα τον οποιονδήποτε πελάτη του στο να πάρει κάποιες λογικές και ψύχρεμες αποφάσεις. Γιατί πράγματι το να καταλήξουμε σε κάποιες υπερβολές αυτή τη στιγμή σε οποιοδήποτε σχεδιασμό ενέχει και τον κίνδυνο ότι αυτό το πράγμα να δημιουργήσει στον πελάτη αύριο μεθαύριο άλλα προβλήματα με το πιο εύκολο και το πιο προφανές, προφανώς την αύξηση της κατανάλωσής του, το οποίο τελικά να τον ξαναδηγήσει πάλι πίσω στο άκρο ότι τα έκανα όλα αυτά, κοίτα που κατέληξα, ας τα καλύτερα τα ξαναγυρνάω όπως ήμουν πίσω. Ενώ πράγματι τελικά όλη αυτή η ιστορία μπορεί τελικά και είναι σημαντικό και νομίζω ότι εκεί θα οδηγηθούμε να οδηγήσει τελικά σε μια ιστορία η οποία έχει να κάνει με πλέον να αρχίσουμε λίγο να λαμβάνουμε πλέον και αυτή την παράμετρο λίγο πιο σοβαρά πλέον στο σωστό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων. Νομίζω ότι αν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια άλλη ερώτηση ή κάποια άλλη παρατήρηση, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν και τους δύο για την παρουσίασή σας, για τις παρουσιάσεις σας μάλλον, για τη συμμετοχή σας στην όλη κουβέντα. Σαφέστατα θα είναι θέματα όλα αυτά τα οποία συζητάμε, τα οποία έχουν ενδιαφέρον και έχουν νόημα νομίζω για όλους μας
να τα ξαναδούμε και να τα ξανασυζητήσουμε και από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς οι οποίοι ήσασταν παρόντες μέχρι τώρα και παρακολουθήσατε και αυτή την παρουσίαση, αυτές τις παρουσιάσεις. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας ακριβώς για την επόμενη εβδομάδα, όπου θα ανοίξουμε άλλο ένα θέμα κρίσιμο για μένα, που έχει συζητηθεί πάρα πολύ πάλι όλη αυτή την περίοδο, πάλι λόγω θέμα του COVID, τα θέματα των εναλλακτών θερμότητας. Γιατί ήδη και εκεί πέρα έχουμε ακούσει πολλά πράγματα, έχουμε δαιμονοποιήσει πολλά πράγματα, έχουμε πει άλλα πράγματα για άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, υπάρχει πάλι εκεί πέρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Οπότε σας περιμένουμε, γιατί πιστεύω ότι θα είναι και αυτό ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ όλους και σας χαιρετούμε. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα.